και θα ξεκινήσουμε από τους λεγόμενους κοινωνικούς δείκτες για να δούμε πρώτα απ' όλα ποιο είναι το κλίμα. Ναι, το γενικό κλίμα που διαμορφώνεται. Η κατεύθυνση της χώρας, λοιπόν, το 68% λέει ότι πορευόμαστε προς λάθος κατεύθυνση, σε σωστή λέει το 25%. Αμέσως μετά, στην επόμενη κάρτα, θα δούμε την διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ακριβώς. Αν συγκρίνει κανείς αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε σήμερα με το βαρόμετρο του Ιανουαρίου του 2012, θυμίζω τον Ιανουάριο του 2012 έχει γίνει η κυβέρνηση Παπαδήμου και τον Φεβρουάριο ψηφίζεται το δεύτερο μνημόνιο. Βλέπουμε λοιπόν πόσο διαφορετικό είναι το κλίμα σήμερα σε σχέση με ένα χρόνο πριν που ήταν πολύ χειρότερο. Το 87% έλεγε ότι είναι λάθος, 7 σε σωστή, ήταν πολύ βαρύ το κλίμα στη χώρα. Σε σχέση λοιπόν με εκείνη την περίοδο, 12 μήνες μετά βλέπουμε πώς ξεκινάει η χρονιά η καινούρια αρκετά διαφορετικά. Και το ίδιο αποτυπώνεται και στο επόμενο ερώτημα, το διατυπώνεται κάθε μήνα στην public issue, που είναι πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη ζωή σας. Ακριβώς, αυτό έχει νόημα, αυτή η δείκτες έχει νόημα αν δει κανείς συγκριτικά με παλιότερα ή διαχρονικά. Εδώ βλέπουμε πάλι με τον Ιανουάριο του 2012 και εδώ βλέπουμε ότι η δυσαρέσκεια και το γενική, αυτός είναι ένας δείκτης κοινωνικής απελπισίας, απεσιοδοξίας. Επομένως, μειώνεται, παρότι τα τρία τέταρτα παραμένουν δυσαρεστημένοι. Έτσι, υπάρχει μια μεταβολή. Αυτό που έχει αξία σε αυτούς τους δείκτες είναι η μεταβολή. Ναι, όχι ναι. Τόσο το απόλυτο όλο ένα που... και πιο δυσαρεστημένοι πάντως εμφανίζονται οι πολίτες σε ό,τι αφορά στη λειτουργία του κράτους. Και εδώ η σύγκριση είναι με 5 χρόνια πριν. Βλέπουμε πάλι σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2012 και εδώ φαίνεται ακόμα πιο καθαρά αυτή η χαλάρωση του κλίματος. Έτσι, τον Ιανουάριο του 2012 το 61% πίστε έλεγε, δήλωσε στην έρευνα ότι θεωρεί ότι το κράτος δουλεύει χειρότερα σε σχέση με το πριν. Αυτή η εικόνα έχει αλλάξει αρκετά. Δηλαδή, το ποσοστό όσων πιστεύουν σήμερα σε σχέση με ένα χρόνο πριν ότι δουλεύει καλύτερα, ό,τι σημαίνει αυτό για τον καθένα, ή ότι δουλεύει το ίδιο, έχει αυξηθεί, και αντιθέτως αυτοί οι οποίοι είναι αρνητικοί έχουν μειωθεί. Επομένως, από εδώ προκύπτει μια σημαντική μεταβολή ως προς αυτή την παράμετρο. Ένας άλλος δείκτης, και νομίζω είναι αρκετά ευαίσθητος, πες μας εσύ, είναι αυτός που καταγράφει τις προσδοκίες για την κατάσταση της οικονομίας. Ναι, ακριβώς και εδώ φαίνεται αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε της σχετικής έτσι, ανακούφισης μετά τις αποφάσεις του Eurogroup στο τέλος Νοεμβρίου. Συνεχίζεται δηλαδή αυτό που είχαμε δει και το Δεκέμβριο, το βλέπουμε και τώρα. Υπάρχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό της κοινή νόμης, 43%, ήταν το Δεκέμβριο 37, πιστεύει ότι η κατάσταση της οικονομίας θα βελτιωθεί μακροπρόθεσμα. Επομένως και αυτό δείχνει και είναι αν θέλεις αποτέλεσμα των εκτιμήσεων που γίνονται για το ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο χρεοκοπίας. Θα τα δούμε πιθανώς αυτά στη συνέχεια. Αυτή είναι ακριβώς η επόμενη κάρτα. Έχεις απόλυτο δίκιο ότι υπάρχει μια απόλυτη σύνδεση. Απόλυτη σύνδεση. Εδώ βλέπουμε το τρίμηνο, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, και το αξιολογούν οι πολίτες στη δημοσκόπηση πόσο πιθανό ή απίθανο είναι το ενδεχόμενο χρεοκοπίας, και βλέπουμε πόσο εφησυχάζει η κοινή γνώμη από το Νοέμβριο που το 38% θεωρούσε ότι είναι πολύ πιθανό, 4 στους 10, πέφτει στο 30% τον Δεκέμβριο και τώρα στο 21. Είναι μεγάλη η μεταβολή μέσα σε 60 μέρες. Εφησυχάζει η κοινή γνώμη και για το ενδεχόμενο αποχώρησης της Ελλάδας από την Νομισματική Ένωση, όπως θα δούμε αμέσως τώρα. Ήταν το 73% που πίστευε το Νοέμβριο ότι είναι απίθανο. Τώρα είναι 86% και αντίθετα η πιθανότητα που είναι και ο πιο πρόσφορος δείκτης, το 22 πίστευαν ότι είναι πιθανό, τώρα έχουν περιοριστεί στους μισούς. Είναι αποτέλεσμα της εφορίας που δημιουργήθηκε μετά τις αποφάσεις, ξαναλέω, του Eurogroup τέλος Νοεμβρίου. Αυτό έχει περάσει και περνάει στην κοινή γνώμη σταδιακά. Τώρα θα πάμε σε ένα εύρημα που νομίζω έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί δείχνει πώς αντιλαμβανόμασταν την κρίση. Ακριβώς. Στην οποία ανυποψίες την μπαίναμε το 2009 και τι πιστεύουμε σήμερα σε σχέση με αυτά που πιστεύαμε τότε, Γιάννη. Νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά ευρήματα και της συγκεκριμένης δημοσκόπησης, αλλά θα έλεγα και γενικά έχει μια ιστορική σημασία για το πώς προσλαμβάνουμε, πώς καταλαβαίνουμε την κρίση. Και όταν θέσαμε αυτή την ερώτηση το Δεκέμβριο του 2009, πριν από 3 χρόνια, βλέπουμε ότι οι περισσότεροι πολίτες είχαν μια
εκτίμηση ότι θα κρατήσει σχετικά λίγο. Mm-hmm. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια. Δεν είχαμε συνειδητοποιήσει το μέγεθος του προβλήματος. Ακριβώς. Και επίσης είχαμε και μία τάση προφανώς να πιστεύουμε τότε αυτά που μας έλεγε ναι. η κυβέρνηση, ότι δηλαδή το 2011 θα βγούμε στις αγορές και ότι είναι κάτι που θα περάσει γρήγορα. Ναι. Φαίνεται λοιπόν ότι σήμερα είναι τρομερή η μεταβολή αυτή και αν σκεφτεί κανείς ότι έχουν προσθεθεί και τέσσερα χρόνια, mm-hmm. δηλαδή όταν έχουν ήδη περάσει τέσσερα χρόνια, τρία χρόνια, τρισήμιση, και ρωτάς σήμερα πόσο θα κρατήσει η κρίση, το 52% σου λέει θα κρατήσει πάνω από πέντε χρόνια και το 18% πέντε χρόνια. Mm-hmm. Έτσι, επομένως έχουμε περίπου 7 στους 10 πολίτες σήμερα που είναι πεπισμένοι ότι η κρίση ήρθε για να μείνει και ότι έχουμε, ότι έχουμε αλλάξει εποχή. Τώρα αυτό βεβαίως χωράει πολλές αναγνώσεις. Δηλαδή μπορεί να είναι μία εκτίμηση, μία ανάλυση να πει ότι ο κόσμος προσαρμόζεται και αποδέχεται το δεδομένο. Η άλλη εκτίμηση μπορεί να πει ότι ο κόσμος συνειδητοποιεί το πρόβλημα, mm-hmm. ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πολιτικό κλίμα. Κάπως έτσι διαμορφώνεται το κλίμα σε επίπεδο κοινωνίας. Να δούμε τώρα τι γίνεται στα κόμματα. Θα ξεκινήσουμε από τις δημοτικότητες των αρχηγών. Και έχουμε ναι. τις μεταβολές εδώ σε σχέση Ακριβώς. με τον προηγούμενο μήνα. Που αυτό δείχνει και το κλίμα. Πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Δηλαδή, ναι. να ξεκινήσουμε από τον κύριο Καμένο, ο οποίος εμφανίζεται να έχει απώλειες 8 μονάδων. Τόσο του έχει στοιχήσει η κρίση και η διάσπαση που συνέβη στο συγκεκριμένο χώρο. Αξιοσημείωτη επίσης η υποχώρηση της δημοτικότητας του κυρίου Τσίπρα, που χάνει 7 μονάδες. Ακριβώς. Και η άνοδος στη δημοτικότητα του κυρίου Σαμαρά, συν 5%. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια σαφή ένδειξη από τα πρόσωπα, τους πολιτικούς αρχηγούς, πώς μεταβάλλεται το κλίμα. Βλέπουμε αφενός στη δημοτικότητα του κυρίου Καμένου το πώς το επηρέασε την εικόνα του η διάσπαση των ανεξάρτητων Ελλήνων. Δεν σημαίνει αυτόματα ότι αυτή η αρνητική εξέλιξη αντανακλάται και στην ψήφο, θα το δούμε. Θα το δούμε και στη συνέχεια. Το δεύτερο σημαντικό είναι η υποχώρηση της δημοτικότητας του Αλέξη Τσίπρα και θα πούμε στη συνέχεια κάποιες πιθανές αιτίες. Και κρατάμε εδώ την άνοδο του κυρίου Σαμαρά, η οποία θα πρέπει να συνδυάσουμε και με τους υπόλοιπους δείκτες που θα δούμε στη συνέχεια. Άνοδος που εντοπίζεται και στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Έχει 48% ο κύριος Σαμαράς, 24% ο κύριος Τσίπρας, το 25% κανένας από τους δύο. Και πάμε στην επόμενη κάρτα που έχουμε τα συγκριτικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, όπου βλέπουμε τον κύριο Σαμαρά να έχει ενισχυθεί κατά 8 μονάδες και τον κύριο Τσίπρα να έχει πτώσει 5 μονάδες. Λοιπόν, είναι προφανές ότι 8 μονάδες άνοδος στην πρωθυπουργική ικανότητα και 5 μονάδες στη δημοτικότητα σημαίνει ότι ο κύριος Σαμαράς σαφώς εισπράττει από όλο αυτό το κλίμα το οποίο δημιουργείται, της εφορίας, της υποστήριξης από τους Ευρωπαίους εταίρους και το Βερολίνο. Έχει κερδίσει προσωπικά και έχει ενισχυθεί απέναντι στον αντίπαλό. Άρα υπάρχουν κάποιοι λόγοι για τους οποίους τόσο ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ όσο και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο που δεν πάνε παραπέρα. Έτσι θα τα δούμε στη συνέχεια για αυτά. Για να δούμε και τις δημοτικότητες των κομμάτων και θα ζητήσω την ερμηνεία σου αμέσως μετά για αυτό. Εδώ επίσης έχουμε κάποια πολύ σημαντικά πράγματα. Ναι. Έχουμε καταρχήν ένα κέρδος 3 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία. Μία απώλεια ναι. 3 μονάδων αντιστοίχως για το ΠΑΣΟΚ. Είναι μικρότερο το τι κερδίζει το κόμμα από ό,τι κερδίζει ο αρχηγός. Mm-hmm. Έτσι. Αλλά είναι πραγματικά κέρδος. Λοιπόν, έχουμε επίσης σημαντικές απώλειες για τη δημοτικότητα ως κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, μείον 6 μονάδες. Mm-hmm. Και επίσης βουτιά 12 μονάδων για τους ανεξάρτητους Έλληνες. Σημαντική υποχώρηση και για τα ποσοστά δημοτικότητας της Χρυσής Αυγής. Πρακτικά η Νέα Δημοκρατία στο επίπεδο των κομμάτων, της εικόνας των κομμάτων, είναι το μόνο κόμμα που ενισχύεται έστω και λιγότερο από ότι mm-hmm. ο αρχηγός του. Έχετε τώρα κάνει κάποια πιο συγκεκριμένα ερωτήματα, υποθέτω λόγω των εξελίξεων ναι. έχετε διερευνήσει έτσι πιο εντοπισμένα σε σχέση με τους ανεξάρτητους Έλληνες, αν κινούνται σε σωστή ή λάθος κατεύθυνση. Το 56% ναι. λέει σε λάθος κατεύθυνση, το 24% σε σωστή. Πάμε να δούμε και το αντίστοιχο ερώτημα που αφορά στο κόμμα της Χρυσής Αυγής. Και εδώ το 73% λέει ότι η Χρυσή Αυγή πηγαίνει προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ μόνο το 15% λέει πως πορεύεται προς την σωστή κατεύθυνση. Ναι. Το ερώτημα αυτό σε το τι ερώτημα απαντάει. Είναι ένας δεύτερος δείκτης για την γενική εικόνα των κομμάτων. Έχουμε ξεκινήσει να μετράμε και τα
τα μετρήσαμε και την προηγούμενη φορά, θα μετρήσουμε και την επόμενη τα υπόλοιπα, ανάλογα φυσικά και τη συγκυρία και το θέμα που παίζει. Αυτό διαφέρει κάπως από τη δημοτικότητα, είναι πιο συγκεκριμένο. Πάντως αφορά και το σύνολο, το πώς τοποθετούνται το σύνολο των πολιτών απέναντι σε ένα κόμμα, αλλά και αυτό που έχει ενδιαφέρον να δει κανείς πώς τοποθετούνται οι ίδιοι οι ψηφοφόροι κάθε κόμματος όταν δούμε την ανάλυση κατά κόμμα, και περισσότερο εκεί θα έλεγα ότι έχει ενδιαφέρον να εστιάσει κανείς την προσοχή του. Δεν ξέρω αν θα τις δείξουμε τις κάρτες. Καλά κάνεις και με στόχους, γιατί δεν τις έχουμε αυτές τις εξειδικευμένες κάρτες. Τώρα, για τη Χρυσή Αυγή είναι προφανές ότι υπάρχει μεγάλη. Αυτό φαίνεται και από τη δημοτικότητα, ότι υπάρχει ένα μεγάλο μπλοκ απέναντί της. Δηλαδή, θα έλεγα ότι έχει μεγαλύτερη σημασία το σωστή, που είναι 15%, που εκφράζει ένα περίγυρο για τη Χρυσή Αυγή. Αυτό το ενδιαφέρον βρίσκω εγώ σε αυτό το δείκτη. Η επόμενη κάρτα μου, το επόμενο ερώτημα είναι: ποια είναι η καλύτερη κυβέρνηση για τη χώρα? Ναι. Λοιπόν, και εδώ έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να καταγράψουμε. 40% λέει η συγκυβέρνηση. 19% λέει μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. 38% καμία από τις δύο. Πάμε παρακαλώ στην επόμενη για να δούμε τη διαφορά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Είναι της τάξης των 5 μονάδων υπέρ της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και ΔΙΜΑΡ. Και έχουμε υποχώρηση 4 μονάδων για την αντίστοιχη απάντηση, λοιπόν, μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτα απ' όλα, εδώ βλέπουμε ότι η τρικομματική κυβέρνηση έχει αυξήσει την ενισχύεται η εικόνα της. Και αυτό είναι παράγωγο, έτσι, είναι ένας δείκτης ενίσχυσης κυβέρνησης. Από την άλλη μεριά υποχωρεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για τους ίδιους λόγους. Η σχέση κυβέρνησης προς αντιπολίτευση, προς η κυβερνητική ικανότητα είναι 2-1. Σημαίνει δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταφέρει αυτή τη στιγμή να ενισχύσει τη θέση του, παρά το γεγονός ότι η περίοδος ήταν πρόσφορη για την αντιπολίτευση. Αυτό. Και το βλέπουμε λοιπόν, εδώ πώς υπήρξε. Οκτώβριος, πρακτικά Νοέμβριος, υπήρξε μια κορύφωση του κλίματος δυσαρέσκειας. Ψηφίστηκε και το τρίτο μνημόνιο, υπήρξαν κινητοποιήσεις. Όμως η αξιωματική αντιπολίτευση δεν κατάφερε να ξεπεράσει το 19-20% και τώρα υποχωρεί στην ικανοποίηση. Έτσι, επομένως, βλέπουμε λοιπόν ότι αυξάνεται η ψαλίδα στην εικόνα, στη διαφορά κυβέρνηση-αντιπολίτευση. Λοιπόν, εδώ τι βλέπουμε τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να είναι το καλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, πλην όμως επίσης και εδώ καταγράφει η πτώση. Ίδιο... Και έρχεται πλέον στα ίσα. Ακριβώς. Με την απάντηση κανένα από αυτά. Αυτό το ποσοστό είναι το χαμηλότερο στο οποίο έχει εντοπίσει το ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές. Ακριβώς φαίνεται εξάλλου εδώ, γιατί το Αύγουστο δεν υπήρχε μέτρηση, Ιούνιο είχαμε εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε σε ένα επίπεδο 32-33. Που θεωρούν οι πολίτες ότι είναι καλύτερο κόμμα στην αντιπολίτευση, και βλέπουμε ότι υπάρχει μια καθοδική πορεία. Δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί. Πάντως αυτός είναι ένας σαφής δείκτης ότι αποδυναμώνεται τουλάχιστον η εικόνα της εναλλακτικής κυβερνητικής λύσης για το ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να δούμε τώρα αν πρέπει, κατά την εκτίμηση των πολιτών, να γίνουν εκλογές. Το 68% λέει ότι μάλλον δεν χρειάζεται. Και πάμε εδώ... και στην επόμενη. Δεν έχουμε σημαντικές μεταβολές σε σχέση με το τι πίστευαν οι πολίτες τον προηγούμενο μήνα. Ναι, όπως δεν έχουμε. Βέβαια, η πλειοψηφία εξακολουθεί να θεωρεί ότι δεν χρειάζονται εκλογές. Έτσι. Και αυτό επίσης είναι ένας δείκτης ανοχής απέναντι στην κυβέρνηση. Αν δει κανείς τα ποσοστά αυτού του δείκτη πριν τις εκλογές του Μαΐου, έτσι, ήταν τελείως αντίστροφη εικόνα. Επομένως, ούτε από αυτό προκύπτει ότι απομακρύνεται στη συνείδηση του κόσμου, στην αντίληψη που έχει, το ενδεχόμενο αυτό. Δεν το θέλουμε. Δεν θέλουμε. Θα γίνουν. Εξακολουθεί η πλειοψηφία να θεωρεί ότι θα γίνουν προώρες εκλογές λόγω της ρευστότητας που υπάρχει και της κρίσης, αλλά το ποσοστό που πιστεύει ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τετραετία είναι αυξημένο πάλι. Επομένως και αυτά είναι αποτέλεσμα της αλλαγής κλίματος που βλέπουμε να ξεκινάει λοιπόν το Δεκέμβριο και να συνεχίζεται τον Ιανουάριο. Και φτάνουμε στην παράσταση νίκης, φτάνουμε, θα έλεγα, στην κορύφωση αυτής της έρευνας, γιατί και εδώ έχουμε πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές. Βεβαίως. Στα δεδομένα. Η παράσταση νίκης, που σταθερά την βρίσκεις υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και αρκετό καιρό, παραμένει υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, να πούμε καταρχήν ότι στην ουσία από τον Οκτώβριο και μετά. Ωραία. Έτσι, το τελευταίο 44% τρίμηνο. Λοιπόν, 39% είναι Δημοκρατία. Θεωρεί ότι αν αύριο γίνονται εκλογές θα τις κέρδιζε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξάρτητα το τι ψηφίζει ο καθένας. Εδώ όμως νομίζω είναι όλο το ζουμί. Ακριβώς. Εδώ δείχνει λοιπόν αυτή την αλλαγή κλίματος που παρατηρήσαμε. Είδαμε το Σεπτέμβριο ότι η δυσαρέσκεια μετά τις εκλογές είχε αρχίσει να φουντώνει.
Έτσι, η κυβέρνηση είχε πάρει την κάτω βόλτα, οι δείκτες υποστήριξης υποχωρούσαν, ανέβαινε η αντιπολίτευση σε όλους τους δείκτες. Αυτό έφτασε και αυτό αντανακλάται και στην ψήφο. Στην πρόθεση ψήφου έφτασε το Δεκέμβριο η ψαλίδα να είναι στο 60-25. Να υπάρχει ένα κλίμα συντριπτικά υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό όμως το κλίμα μεταβάλλεται θεαματικά μέσα σε 30 μέρες και αυτό έχει μια σημασία. Είναι ένας δείκτης και αυτός, ποιοτικός αν θέλεις, που δείχνει πόσο έχει μεταβληθεί το κλίμα στην κοινή γνώμη. Παρότι εξακολουθεί να προηγείται ελαφρώς, δεν είναι κάτι συντριπτικό. Αυτή τη στιγμή οι εντυπώσεις είναι, είναι προφανές ότι τις κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Και πάμε λοιπόν στο Ταμείο, Γιάννη, όπου Ταμείο είναι η εκτίμηση εκλογικής επιρροής, για να δούμε όλα αυτά πώς αποτυπώνονται πλέον στην κάλπη. Ναι. Λοιπόν, βρίσκουμε τη Νέα Δημοκρατία στο 29%, μισή μονάδα μπροστά από τον ΣΥΡΙΖΑ που συγκεντρώνει 28,5%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Χρυσή Αυγή με 10%. Στην τέταρτη έχουμε ισοπαλία ΠΑΣΟΚ Ανεξάρτητων Ελληνών 8%. Μετά Δημάρ 7%, 5,5% το ΚΚΕ, 4% τα λοιπά. Και θα δούμε και τη διαφορά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα για να καταλάβουμε το μέγεθος αυτών των μεταβολών. Συν τρεις μονάδες λοιπόν για τη Νέα Δημοκρατία, μείον 2 για τον ΣΥΡΙΖΑ, σταθερό στο 8% το ΠΑΣΟΚ. Οι ανεξάρτητες Έλληνες έχουν χάσει μόλις μία μονάδα, παρά το γεγονός ότι ήταν μεγαλύτερες απώλειες στους προηγούμενους δείκτες. Είναι δυσανάλογη η απώλεια. Και επίσης το ίδιο ισχύει και για τη Χρυσή Αυγή, που εμφανίζεται να χάνει μισή μονάδα. Ναι. Και έχει κερδίσει 0,5% η Δημάρ, και σταθερότητα για το ΚΚΕ. Για ποιο λόγο βλέπουμε αυτήν την υποχώρηση στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία να έχει καβαλήσει? Καταρχήν, να πούμε ότι αυτές οι μεταβολές δείχνουν ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ρευστότητα. Ότι είναι πραγματικά κινούμενη άμμος μέσα σε ένα μήνα. Τέτοιες αλλαγές τις είχαμε δει και στις εκλογές, αλλά τότε λέγαμε ότι είναι η περίοδος των εκλογών. Είχαμε δει πραγματικά μεγάλες μεταβολές μέσα σε 1-2 εβδομάδες. Έχουμε αντίστοιχο φαινόμενο. Αυτή η μεταβολή είναι όντως πολύ μεγάλη για τον προηγούμενο μήνα. Για την άνοδο της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Είπαμε το βασικό. Δημιουργείται ένα κλίμα εφορίας, το οποίο εισπράττει προσωπικά ο κ. Σαμαράς. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να ανακούφιση κοινή γνώμη. Για τον κύριο Τσίπρα και για το ΣΥΡΙΖΑ πες μας. Υπάρχει όμως κάτι συγκεκριμένο. Πρέπει να εξηγήσουμε ότι κυρίως αποβαίνει σε βάρος των ανεξάρτητων Ελλήνων και της Χρυσής Αυγής. Άρα λοιπόν υπάρχει εφορία, υπάρχει κρίση στους ανεξάρτητους Έλληνες που δεν έχει όμως τις διαλυτικές συνέπειες που κάποιοι λένε ή κάποιοι περιμένανε, γιατί το ποσοστό αυτό των ανεξάρτητων Ελλήνων είναι εδρεωμένο. Δεν κρίθηκε σε επίπεδο προσώπων η υποστήριξη στο συγκεκριμένο κόμμα. Αντίστοιχα, συμπιέζεται και η Χρυσή Αυγή, και αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει άμεσα με την ατζέντα νόμου και τάξης που εφαρμόζει η κυβέρνηση, στην ουσία αφαιρώντας έδαφος από την επιρροή της Χρυσής Αυγής. Για το ΣΥΡΙΖΑ έχουμε το εξής πιστεύω, αλλά δεν είναι τόσο απλό να το απαντήσει κανείς. Νομίζω όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά ειδικά και την συνδιάσκεψη που έκανε προσπαθεί να αποσαφηνίσει ένα προφίλ στα αριστερά του, ως αριστερό κόμμα, στην αριστερά. Αυτό αποθεί κάποιους ψηφοφόρους, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και πολύ συλλεκτικός στις εκλογές. Είχε και το ψηφίσανε και ψηφοφόροι συντηρητικοί αντιμνημονιακοί, οι οποίοι φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή από αυτή την περιχαράκωση του ΣΥΡΙΖΑ δεν εκφράζονται και απομακρύνονται. Και νομίζω ότι αυτές οι απώλειες, παρόλα αυτά, στην ουσία όμως έχει ποσοστό πάνω από τις εκλογές. Είχε 27, είναι στο 28,5%. Το μεγάλο βέβαια ωφελημένος είναι η Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει καταφέρει να επιστρέψει στα επίπεδα των εκλογών, απορροφώντας και εξουδετερώνοντας τη δυσαρέσκεια που εκφράστηκε το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, κυρίως με την ψήφιση του Τρίτου Μνημονίου. Αυτή είναι η αφετηρία των πολιτικών δυνάμεων για την καινούργια χρονιά. Δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη, διότι είναι πάρα πολύ ρευστό το σκηνικό και αν μη τι άλλο είδαμε ότι μέσα σε ένα μήνα έγινε ανατροπή. Απλώς επισημαίνουμε τα γενικά χαρακτηριστικά που νομίζω ότι μας είναι αρκετά χρήσιμα.